Σεβαστές αρχές, σοφολογιότητε ημάμοι, πρόεδροι συλλόγων και σωματείων, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ο Θεός ευδόκησε και φέτος να μας επιτρέψει να διοργανώσουμε την 5η έκθεση ζωγραφικής στο Κόντρα σε τεχνών ζωγράφων. Στη φετινή έκθεση ζωγραφικής συμμετέχουν 25 συνολικά άτομα και κατά αλφαβητική σειρά οι ακόλουθοι. Αγρέλη Ξανθίπη, Βαλινάκη Νίτσα, Γερασίμου Ρωσέτος, Γερασίμου Μαρία Τερέζα, Γιαννάκου Στέλιος, Διάκου Μαρία, Ζενέλη Χριστίνα, Ηλιάδη Στάσος, Ιερομνήμονος Ευγενία, Καστάνη Ελευθερία, Κεφαλιανού Ελένη, Κοσμίδου Άννα, Κουζινού Μαριαλίκη, Κουρκουτάς Βασίλειος, Κουτσουμπάρης Νικόλαος, Κουτσουμπάρη Λίντια, Κουτσουράδης Τιμολέων, Κώστογλου Δήμητρα, Μαρνέρος Αργύρης, Παπαγιάννη Ελένη, Παπαδόπουλος Νικόλαος, Παπαποστόλου Στέργος, Σαρή Χριστίνα, Χατζηνικολάου Καλλιόπη, Χατζηπαναγιώτη Κατερίνη. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η ετήσια έκθεσή μας έχει αρχίσει πλέον να καθιερώνεται ως θεσμός, ενώ παραμένει ο απότερος στόχος μας να φτιάξουμε σχολή ζωγραφικής και τοπική μόνιμη πινακοθήκη. Τελειώντας, ευχαριστώ τον ΔΟΠΑΦ που μας παραχώρησε τον χώρο και την υλικοτεχνική υποδομή και εξέδωσε τις αφήσεις και τις προσκλήσεις. Όλους τους εκθέτες που προσέφεραν την προσωπική τους εργασία για την διευθέτηση του χώρου και τον καθαρισμό του. Όλους εσάς που σπαταλήσατε τον πολύτιμο χρόνο σας για να έρθετε να μας επισκεφτείτε. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα ευχάριστο βράδυ. Καλησπέρα σας, καλωσορίζω όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε και εμάς εδώ πέρα. Εύχομαι κάθε χρόνο να ξαναβρισκόμαστε έτσι ωραία και όμορφα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω πάλι. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μια πολιτιστική δράση που είναι ενταγμένη στα θερινά Ιπποκράτεια μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες, για να μην πω δύσκολες. Αλλά μέλημα κάθε δημοτικής αρχής και κάθε ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά δεν είναι μόνο να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα και παρεμβάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες και βοηθούν, συντελούν στην πρόοδο ενός τόπου, αλλά να συνδιαμορφώνει και συνθήκες τέτοιες που να ικανοποιούν και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Τα θέλω. Αν δεν έχουμε λοιπόν αυτό τον όμορφο συνδυασμό, δεν θα έχουμε ισορροπία και ποιότητα στη ζωή μας. Και οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις είναι αυτή η ανάσα που αναζητούμε και αυτός ο φάρος αισιοδοξίας που λείπει από τις δύσκολες καθημερινές στιγμές μας. Είναι σαν τη φύτρα ταχύτητας που έχει αυτή τη βαλβίδα εκτόνωσης. Έτσι είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Να μας προσφέρει χαρές, να μας προσφέρει διέξοδο. Όπως ήρθαν οι αθλητές μας και μας έφεραν μετάλλια, μας έφεραν νίκες και μας δίνουν δύναμη, έτσι και οι καλλιτέχνες μας πιάνουν στο χέρι τους το πινέλο και ζωγραφίζουν με χρώματα μια αισιόδοξη πλευρά της ζωής μας. Και με αυτά τα λίγα λόγια θέλω και με αυτό το δημόσιο βήμα που μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω ταυτόχρονα την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας σε όλες τις περιοχές και σε όλους τους συνανθρώπους μας που δοκιμάστηκαν αυτές τις ημέρες από τις πυρκαγιές. Δώσαμε όλοι μας τη μάχη με συντονισμένες ενέργειες, οι αρμόδιες αρχές, οι εθελοντές και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Ας καταλάβουμε όμως ότι καταστρέφοντας το περιβάλλον καταστρέφουμε και τη ζωή μας, καταστρέφουμε και τον πλανήτη μας και ας είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Με αυτά τα λίγα λόγια και με τις ευχές και του Δημάρχου μας και του Προέδρου του ΔΟΠΑΦ, συγχαίρω για άλλη μια φορά όλους τους συμμετέχοντες σήμερα που, όπως είπε και ο κύριος Κουτσουράδης, είναι πιστοί στο ραντεβού τους και εκτός από τη δική τους πρόοδο, χαρίζουν και σε εμάς ένα όμορφο πολιτιστικό απόγευμα και τις επόμενες ημέρες, γιατί θα είναι ανοιχτό και τις επόμενες ημέρες. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία, όσοι δεν μπόρεσαν απόψε στα εγκαίνια, να το επισκεφθούν. Τηρούμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, είμαστε εδώ και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους, με υγεία και δύναμη. Κυρία Ιερομνήμων, είμαστε εδώ με τα έργα σας. Είναι ένα διαφορετικό είδος τέχνης. Τι ακριβώς είναι αυτά που έχετε φτιάξει? Αυτά είναι η τεχνική του μασέπαπιέ, ας πούμε έτσι, η αφετηρία. Από εκεί και πέρα είναι και η φαντασία μου. Παρεμβαίνω για να έχει σκέψη. Κάνοντας το ένα, πάω στο άλλο, στο επόμενο. Έχει μια, κάθε ένα έχει άλλη τεχνική, δεν είναι όλα ακριβώς το ίδιο. Ας πούμε εδώ ο μάγειρας από μέσα προς τα έξω είναι μια δύσκολη διαδικασία. Πρέπει να φτιάξεις τον μπαλόνι, έναν πυλό να τον ντύσεις, να κάνεις λεπτομέρειες, να τον χρωματίσεις. Είναι άλλη διαδικασία, ενώ ας πούμε αυτά τα κοριτσάκια έχουν σύρμα από μέσα, κάνω το σκελετό και μετά τον ντύνω.
ανάλογα. Και μπουκάλια επίσης, ας πούμε αυτό εδώ, είναι μπουκάλι εσωτερικό. Και πάνω σε αυτό φτιάχνω βέβαια όλα τα υπόλοιπα. Το καθένα, οι σβούρες πάλι είναι εκ του μηδενός φτιαγμένο από μένα. Δηλαδή κάνω το εσωτερικό και μετά καταλήγω με ζωγραφική. Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε αυτό το συγκεκριμένο είδος τέχνης και όχι την κλασική ζωγραφική? Καταρχήν από τη ζωγραφική ξεκίνησα, αλλά ψάχνοντας να βρω μοτίβα, έβλεπα κάτι περίεργες κούκλες, κάτι χοντρούλες. Ψάχνοντας να βρω πώς φτιάχνονται, δεν βρήκα. Βρήκα μόνο κάποιο υλικό, το οποίο τελικά το κάνω με το δικό μου τρόπο που με βολεύει. Τελείως πηγαίο είναι. Όπως βλέπετε, αγαπώ τη φύση και ό,τι όμορφο έχει η φύση. Τα λουλούδια, τα πουλιά, τις πεταλούδες, τα ζωάκια. Είναι μια ζωγραφική ναΐφ, αθώα, την οποία βέβαια την ξεκίνησα μόνη μου. Δεν έχω δάσκαλο ή δασκάλα. Είναι κάτι το αυθόρμητο. Ξεκίνησα να ζωγραφίζω πριν 15 χρόνια. Έχω λάβει σε πάρα πολλές εκθέσεις και του Δήμου που έκανε εκθέσεις ο Δήμος της ΚΟ. Και τώρα έχω λάβει πάλι, λαβαίνω εκθέσεις στους εραστέχνες ζωγράφους. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, με χαλαρώνει, ξεκουράζομαι, ζωγραφίζω κάτι, μία καρτούλα να δω, ένα γραμματόσημο να το μεγενθύνω από τη φαντασία μου, τις ομορφιές της ΚΟ, όπως τη γέφυρα κλπ. Που θα δείτε. Έτσι, απλά με χαλαρώνει και με ξεκουράζει. Είναι μία κατάθεση ψυχής και όχι ταλέντου, θα το έλεγα. Ένας αυθορμητισμός για να περνάω την ώρα μου ευχάριστα και θα το συνιστούσα και σε όσες και σε όσους θέλουν. Τα υλικά που χρησιμοποιώ τα βρίσκω στη θάλασσα. Αυτή μου προσφέρει το υλικό για να ενεργήσω εγώ καλλιτεχνικά. Είναι το ναυάγιο, το δεύτερο, πολιτισμός και εξέλιξη. Τι ακριβώς αντιπαραστά? Εάν ο θεατής που περνάει δεν προσέξει πως η λέξη ταξίδι, το ξύ είναι γραμμένο με ύψιλον, άρα το ταξίδι όταν είναι ναυάγιο καταντάει καταστροφή. Περνάτε νόημα δηλαδή με τα έργα σας, έτσι? Όπως και στο πολιτισμός εξέλιξη. Το καθένα έχει να πει κάτι, αλλά εξαρτάται από τη ματιά του θεατή που θα περάσει. Μερικοί μπορεί να το προσπεράσουν, αλλά μερικοί μπορεί να νιώσουν έκρηξη που είναι δημιουργική στην ουσία.